Πληρότητες ξενοδοχείων που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο το τριήμερο του Πάσχα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Η πληρότητα σε ξενοδοχεία της Κέρκυρας άγγιξε το 100%, στην Ήδρα το 95%, στη Χαλκιδική έφτασε το 70%, ενώ στις Πέτσες έπιασε το 100%. Η κίνηση φέτος ήταν αυξημένη πολύ σε σχέση με πέρυσι. Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πέρυσι είχαμε κακό καιρό και νωρίς το Πάσχα με απαγορευτικό, κυρίως τη Μεγάλη Πέμπτη. Άρα αν κάνω μια σύγκριση με το προπέρσινο Πάσχα και πάλι είμαστε πάνω. Τουριστικό θαύμα το τρίμερο του Πάσχα στην Κρήτη που βούλιαξε από ξένους τουρίστες. Μόνο το Μεγάλο Σάββατο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης προσγειώθηκαν 103 πτήσεις, ενώ συνολικά η Κρήτη είχε αύξηση των αφίξεων μαζί με την κρουαζιέρα κατά 45% σε σχέση με πέρυσι. Η πληρότητα των ξενοδοχείων στα Χανιά άγγιξε το 100%. Αυξημένη η πληρότητα των ξενοδοχείων στη Ρόδο και τα Ιωάννινα, ενώ στην Καβάλα έφτασε το 90%. Στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων εκδρομέων ήταν οι τουριστικοί προορισμοί κοντά στην Αττική. Το ναύπλιο, μια μισή ώρα μακριά από την Αθήνα, συγκέντρωσε 20.000 επισκέπτες. Ξενοδόχοι και επιχειρηματίες περιμένουν νέο ρεκόρ αφίξεων για φέτος το καλοκαίρι στη χώρα μας. Σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, υπολογίζεται ότι φέτος θα επισκεφθούν τη χώρα μας 27,5 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες από 23,5 εκατομμύρια που ήταν οι διεθνείς αφίξεις πέρυσι. Όσο για τα έσοδα, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 15 δις ευρώ από 14,5 δις που ήταν πέρυσι. Πάρα πολλοί κόσμος, σύμφωνα με στοιχεία, 1 εκατομμύριο Γερμανοί δεν έχουν κρατήσει για κοπές ακόμα που δεν έχει ξαναγίνει. Υπολογίζουμε ότι θα είμαστε η πρώτη επιλογή, υπολογίζουμε ότι θα έρθουν και θα έρθουν last minute. Ποιοι ξένοι τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα? Άνοδο στις αφίξεις είχαμε από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Πολωνία. Σημαντική άνοδο των αφίξεων σε απόλυτες τιμές καταγράφηκε και από την Αμερική. Η γερμανική TUI καταγράφει αύξηση 12% στις κρατήσεις για Ελλάδα, με ιδιαίτερα ενισχυμένη αύξηση της ζήτησης στην Κρήτη, την Κέρκυρα και την Ηπειρωτική Ελλάδα. Ενώ διευρύνει και το χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχείων της κατά 30%.